Πρωινές ώρες σήμερα, κατά διάρκεια περιπολία στελεχών υπηρεσιών στο ενετικό λιμάνι, διαπιστώθηκε πυρκαγιά σε πριβατικό τουριστικό σκάφος, το οποίο λιμενίζεται μόνιμα στο ενετικό λιμένα Χανίων. Άμεσα ειδοποιήθηκε το κέντρο συντονισμού της τουριστικής υπηρεσίας Χανίων, η οποία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετέβη στο σημείο και προέβη στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία προερχόταν από ηλεκτρολογική φωτιά μέσα στο εν λόγω πλοίο. Υπήρξε ένας εγκλωβισμός μέσα στο σκάφος, ο οποίος κατέστη δυνατόν με γρήγορες ενέργειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας να πραγματοποιηθεί επιτυχώς και το άτομο που ήταν εγκλωβισμένο να είναι καλά στην υγεία του. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι προϊόν μιας άσκησης η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στον ενετικό λιμένα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτό το σημείο σας ο ρόλος του λιμενικού ποιος είναι, προσδοκής είναι τυχόν και εσείς τι κάνετε. Το λιμενικό σώμα, ο ρόλος του είναι να ειδοποιήσει τις αρχές, να περιορίσει την κίνηση, να απαγορεύσει την κίνηση στο χώρο. Αποκλείσαμε τον θαλάσσιο χώρο με το περιπολικό μας σκάφος. Προβλέπεται σε αυτές τις διαδικασίες, εφόσον η πυρκαγιά είναι εκτός ελέγχου, να απομακρυνθεί το σκάφος με τη βοήθεια ρημουλκού εκτός λιμένα για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά μέσα στα υπόλοιπα σκάφη. Και να πούμε ότι το σενάριο ήταν απόλυτα ρεαλιστικό, δεδομένου ότι ο λιμενισμός των σκαφών μέσα στο ενετικό λιμάνι αυξάνεται συνεχώς. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό σκαφών, ως εκ τούτου είναι πολύ ρεαλιστικό να συμβεί. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές τις περιπτώσεις και γι' αυτό πραγματοποιήθηκε αυτή η άσκηση, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, η οποία πραγματικά αντέδρασε ακαριέα, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη προηγούμενη συνεννόηση. Κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται.